Έλα φίλε, λοιπόν θα τα πούμε έξω από το Village στο Mall. Γεια σας ψυχούλες, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο από την Ψή. Πώς είμαι έτσι? Αρχικά κάνεις subscribe και άνοιξε το καμπανάκι για να βλέπεις συνέχεια τα βίντεο που ανεβάζω. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα μιλήσουμε για nostalgia. Εμείς οι γενιές 90 πιστεύουμε ότι η σημερινή γενιά είναι cringe. Θυμάστε τα δικά μας? Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την χρυσή εποχή του swag. Είναι λοιπόν το διάστημα 2013 κοντά 14. Κάνει ένα μπαμ λοιπόν το swag, το οποίο ποτέ δεν κατάλαβα τι σημαίνει. Πήγαμε στα ποζέρια. Όσοι λοιπόν είστε εκεί 25-26, από το 2000 και κάτω, φαντάζομαι θα τα έχετε ζήσει, ή μπορεί και να ήσασταν κιόλας. Εγώ δεν ήμουνα, αλλά είχα φίλες ποζέρια. Ήταν λοιπόν οι χρυσές εποχές του Facebook. Πώς λέμε, ο χρυσός αιώνας του Περικλή. Τότε ήταν ο χρυσός αιώνας του Ζουγκέμπεργκ. Σήμα κατά δεθέν λοιπόν ήταν το σημείο των Village στο Mall, όπου όλοι δίναμε τότε εκεί ραντεβού, ακριβώς απ' έξω. Τότε το Mall ήταν η φωλιά των ποζεριών και των κάγκουρων, αλλά κυρίως των ποζεριών. Έμπαινες στο Mall και βλέπεις μόνο ποζέρια, μόνο. Λες και ήταν η Κυψέλη με τις μέλισσες και λες και είχαν κατασκηνώσει εκεί ένα πράγμα, τέλος πάντων. Προχώρησαν από όλα τα μέρη της Αθήνας. Τότε δεν υπήρχε το Metro Mall. Οπότε μαζευόντουσαν όλοι στο Mall. Λοιπόν, όσοι δεν είστε από Αθήνα, το Mall είναι στην Αθήνα. Λοιπόν, στο Μαρούσι. Οι top λοιπόν ενδυμασίες στα ποζέρια ήταν: οι γυναίκες είχαν το κλασικό προκέ μαλλί κάτω, κατακαμμένο όμως, η φράτζα να ήταν έτσι στο πλάι, και αυτή κατακαμμένη εννοείται. Κλασικά ένα σκουλάρι και σίγουρα είτε στη γλώσσα είτε εδώ, στο φρύδι. Εντάξει, μύτη αυτιά ήταν okay, πάντα ήταν basic αυτό. Στα αγόρια αντίστοιχα ήταν το κλασικό μαλλί μπατανόβουρτσας, στενά τα τζιν. Και εντάξει, okay, από πάνω συνήθως φοράγανε κάτι πιο έτσι ουδέτερο ουσιαστικά. Το θέμα ήταν το μαλλί, παιδιά. Εστιάζαμε στο μαλλί. Το μαλλί έβγαινε έξω έτσι και λέγες τέλειο. Αυτό μ' αρέσει. Είμαι πένα. Γεια σας. Λοιπόν, τα basic χρώματα λοιπόν που παίζανε στις γυναίκες κυρίως ήταν το μαλλί κόκκινο και μαύρο. Αυτό. Ένα από τα δύο. Ήτανε πολύ μόδα λοιπόν τότε το κόκκινο μαλλί. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, δεν τα είχα τότε κόκκινα τα μαλλιά μου, αλλά τα έκανα μετά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν η χρυσή εποχή που πρωτομάθαμε το sneak, όπου έβγαλε το κουνί σου δίπλα μου. Καβαλάρης κατά απ' τη δύση. Player, Rockstar, AC/DC. Με ένα μπουκάλι στο χέρι το φως με βρίσκει. Swag, attitude, στίχη. Λοιπόν, εκεί λοιπόν εμείς μάθαμε το sneak. Εννοείται υπήρχαν τα καλυστία των ποζεριών με τις φοβερές ομάδες στο Facebook. Μανάρια του Φουμπού, ποζέρια του Φουμπού. Όπου κάθε εβδομάδα γινόντουσαν διαγωνισμοί για το πιο ωραίο ποζέρι που υπήρχαν. Οπότε εσύ έμπαινες λοιπόν, ψήφιζες το ποζέρι που ήθελες με τις φωτογραφίες που ανέβαζε και κάθε εβδομάδα έβγαινε νούμερο ένα ποζέρι της εβδομάδας. Άμα ήσουν να σου stop, ήσουν top of the top. Εκείνη την εποχή λοιπόν που υπήρχε το swag πάρα πολύ σαν σύνθημα, πραγματικά δεν θυμάμαι τι σημαίνει το swag. Δεν θυμάμαι καν γιατί το λέγαμε. Υπήρχε το swag και το YOLO. Τώρα πώς λέτε όλοι slet και δεν ξέρω και εγώ τι. Εμείς τότε λέγαμε έτσι όλοι swag. Swag, 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 swag. Έτσι, κυριλέ. Τότε δεν υπήρχε trap. Οπότε λοιπόν υπήρχε η rap λίγο πριν την trap. Αν ήσουν rapper εκείνη την εποχή, το πιο basic πράγμα που φόραγες εννοείται ήταν αυτό εδώ το πράγμα. Ήταν αυτό εδώ το καπελάκι, κυρίως από LA. Και δεν αναφέρομαι σε Los Angeles. Το οποίο το φοράγανε ακριβώς εδώ, ίσα-ίσα να ακουμπάει το κεφάλι, το καπέλο. Είναι λες και έχεις δεύτερο κεφάλι τη στιγμή. Σε αυτή την πλευρά, τέλος πάντων, ή και εδώ μπροστά μπορείς να το βάλεις, εδώ. Αυτό, απλά ακουμπάει το κεφάλι σου. Ήτανε το πιο κλασικό ντύσιμο αν είσαι τότε ραπάς. Ήταν η χρυσή εποχή όχι μόνο του Facebook, του 0.facebook επίσης. Το οποίο 0.facebook γελάω γιατί ανέβασα ένα βίντεο στο TikTok και έγινε χαμός. Όσοι το ζήσαμε λοιπόν το 0.facebook ήταν μια σωτήρια λέμβος η οποία μας βοηθούσε να μιλάς με τους άλλους στο ίντερνετ χωρίς δεδομένα. Για όσοι λοιπόν εμάς που δεν είχαμε δεδομένα σε κινητό, που είχαμε κάτι τώρα Sony Ericsson, Walkman και κάτι τέτοια, δεν ήτανε τύπου smartphone, ήτανε
τα πρώτα smartphone τώρα που είχαν βγει, τα Sony Ericsson το Pocket, το οποίο ήταν λατρεία. Εκεί λοιπόν έμπαινες στο browser, πάταγες 0.facebook και μπαίνεις στο Facebook, όπου απαντούσες μόνο μηνύματα, δεν έβλεπες καν φωτογραφίες, έπρεπε να έχεις ίντερνετ για τις φωτογραφίες και απλά απαντούσες μηνύματα και συνέχεια έκανες scroll για να κάνεις refresh για να δεις αν σου έχει στείλει μήνυμα τον κομμενάκι, το οποίο ήταν μια σωτηρία, λέω, μα την Παναγία το λέω αυτό, για να μιλάς με τον κομμενάκι. Το λέω γιατί και εγώ αυτό έκανα. Όσοι λοιπόν δεν είχαμε Megabyte, κάναμε αυτό. Η χρυσή εποχή του Facebook, μια εποχή που κανένας δεν πρόκειται να ξεχάσει. Ήτανε η εποχή που αν είχες πάνω από 5.000, όχι, νομίζω τώρα είναι 5.000, αν είχες τόσο μαγική, τόσους φίλους στο Facebook, τότε απλά ήσουν γνωστός, ρε παιδί μου. Υπήρχαν πάρα πολλά γνωστά ποζέρια, τα οποία δεν θα τα μετανομάσω, αλλά εντάξει, όλοι τα ξέραμε που ήταν γνωστά. Αγαπημένες YouTubers ήταν τα δύο όμορφα κορίτσια που λένε τη γνώμη τους. Γεια σας. Είμαι η Εύα Φόξ, Αριάννη Δέλταχη. Και κάνουμε αυτό το βίντεο για να, όχι να κράξουμε ακριβώς, βασικά για να κράξουμε αυτούς που κράζουμε βασικά. Αυτό. Νομίζω ότι αυτό το βιντεάκι ήταν, ακόμα είναι viral, δηλαδή εντάξει, όσοι το ζήσαμε ακόμα το θυμόμαστε. Τι ωραία χρόνια. Θυμάμαι αν έβαζες check-in, μιλάγες στο κινητό με την κολλητή και έκανες check-in. Εγώ με την τάδε, ξέρω εγώ, στην τρέλα μας. Στην τοποθεσία, στην τρέλα μας. Στην τοποθεσία όπου γουστάρουμε. Στην τοποθεσία στον κόσμο μας. Και λες, wow, τι ψαγμένο ήταν αυτό που είπα. Μπαμ, πάτω! Ήτανε η εποχή του duck face. Μόλις είχε βγει το duck face και όλοι ήμασταν έτσι. Και το κινητό δεν ήταν οι φωτογραφίες που βγάζαμε. Ποτέ δεν ήταν ίσιες. Πάντα ήταν οι στραβές. Ήτανε ένα τύπου έτσι. Αυτό ήσουν ακριβώς έτσι και... Αυτό! Και εννοείται από κάτω, ρέτρικα. Πόσο μεγάλος νιώθεις τώρα. Πόσο γέρος νιώθεις τώρα. Έλα να πεις. Έλα, πάρ' το πει και πες μου πόσο γέρος νιώθεις αυτή τη στιγμή. Τότε λοιπόν δεν υπήρχε το Instagram. Δεν είχες που να ανεβάσεις φωτογραφίες. Είχες μόνο το Facebook. Ανεβάσεις φωτογραφίες. Και όχι μόνο αυτό, ήταν στη μόδα και τα quotes. Τα ψαγμένα quotes. Όπως αυτό εδώ. Ή αυτό εδώ. Τέτοια. Και τα διάβασες και λες, να το. Να το βρήκα. Αυτό είναι epic. Θα το ανεβάσω. Να ανεβάζεις τώρα φωτογραφία και να γράφεις στον κόσμο μου. Η κλασική φράση. Είμαι στον κόσμο μου γιατί δεν μ' αρέσει ο δικός σας. Αλλά επειδή και εγώ τα έζησα αυτά, μα την Παναγία δεν τα αλλάζω αυτά τα χρόνια με τίποτα. Το YouTube άρχισε να παίρνει τα πάνω του πάρα πολύ. Δηλαδή είχαμε τρομερούς YouTubers τότε που ακόμα τους έχουμε. Δηλαδή μεγαλώσαμε με Κοντοπίδη, με Μάικιους, με Μαλιάτσι, με Τζέρεμι, με 2J. Γινότανε χαμός. Και ρε φίλε, τι είχαμε τότε? Ένα Facebook είχαμε και ένα YouTube. Δεν είχαμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Οπότε όλα τα ανέβαζες στο Facebook, φωτογραφίες, status, check-in, τα πάντα όλα, το αφημίσου, το ε9 σου, όλα. Έμπαινες YouTube μετά, έβλεπες λίγο Κοντοπίδι, έβλεπες λίγο επιστολές από εδώ και από εκεί, έβλεπες λίγο Τζέρεμι, έβλεπες λίγο Μπραφ, κομπλέ. Αυτά! Και να μην ξεχάσουμε τον τρόπο και τον κώδικα τον οποίο γράφαμε. Οι τρόποι λοιπόν που γράφαμε εμείς τότε στο chat ήτανε, λες και κάνεις κώδικα, λες και κάνεις γλώσσες προγραμματισμού, λες και μιλάς εξωγήινα. Δεν υπήρχαν φωνήεντα, μόνο σύμφωνα. Πολύ απλά. Είναι μια πολύ απλή φράση. Τι κάνεις? Πώς το γράφαμε εμείς? Τι κνεις? 500 emoji μετά. Και ούτε καν emoji φατσούλες. Emoji με σύμβολα. Ή αγαπουλίνη μου. Αγαπουλίνη μου με ομικρόν, με μηδέν, με τις Παναγιά στα μάτια, με σελήνες, με... Μιλάμε για αποκρυπτογράφηση κανονική, έτσι, κώδικα Ζαβίντσι και τέτοια τώρα, έτσι. Να αναφερθώ στα ονόματα που είχαμε στο Facebook. Μαράκι XD. Μικρός πρίγκιπας. Δεν υπήρχε αγόρι που να μην το έχει μικρός πρίγκιπας. Έμπαινε στο search να ψάξεις μικρός πρίγκιπας και έβλεπες 100 άτομα που είχαν αυτό το όνομα. Και είχαν μικρός πρίγκιπας Χ, μικρός πρίγκιπας δεύτερος, μικρός πρίγκιπας τρίτος. XD. Μαράκι XD έπαιζε παντού. Βάσια XD. Μαράκι XD. Άννα XD. Τάδε XD. Καστανή κοκκινομάλα. Ξανθιά πρασινομάλα. Μαυρομάλα μαυρομάλα. Καστανή ροζομάλα. Δανάη γιατί έτσι μου αρέσει. Δανάη γιατί έτσι. Μαρία γιατί έτσι γουστάρω. Αυτά ήταν τα ονόματά μας στο Facebook τότε. Είμαι σίγουρη ότι κάποιοι από εσάς που με βλέπετε αυτή τη στιγμή είχατε κι εσείς ένα αντίστοιχο όνομα από κάτω. Εγώ είχα. Όχι, εγώ το είχα Άννα Γιώ.
Περιμένω λοιπόν σχόλια με τα ονόματα τα οποία είχατε εσείς στο Facebook εκείνες τις χρυσές εποχές, όσοι ζούσατε τότε. Όσοι λοιπόν τότε ασχολιόσασταν τόσο πολύ με το Facebook, γιατί αν δεν είχες τότε Facebook είναι σαν να μην έχεις τώρα Instagram. Δεν είχες Facebook? Καλέ, πού ζεις? Ας αναφερθούμε και λίγο στα status που γράφαμε στο Facebook τότε. Λοιπόν, συνένα και στέλνω. Ποιο να βάλω tag στη φωτογραφία μου? Συνένα όποιος θέλει tag στη φωτογραφία μου. Φυσικά, γιατί θέλω πάρα πολύ να είμαι tag σε έναν άγνωστο. Τι ώρες σε βολεύει να υπάρχω? Αλλά αυτό ήταν epic και αυτό γέλαγα πάρα πολύ όταν το βλέπα. Πραγματικά μπορώ να κάθομαι με τις ώρες και να απολώ εκείνες τις φοβερές στιγμές που μπορεί τώρα να τις σαρκάζω, αλλά μάτι Παναγία, γινώντας πίσω 10 χρόνια τώρα που γινόντουσαν όλα αυτά, είμαι σε φάση, ρε φίλε, πολύ μου λείπουν αυτές οι εποχές. Ήτανε απίστευτα ωραία αυτά τα χρόνια. Εγώ τα γουστάρω πάρα πολύ. Δεν είχε megabytes τότε. Τα οποία megabytes τότε ήταν, ξέρω εγώ, 500 megabytes. Ίσα ίσα να κάνεις ένα scroll στο Facebook. Λοιπόν, και τότε είχε βγάλει τώρα μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, δεν θα πω όνομα. Είχε βγάλει λοιπόν ένα πρόγραμμα που μπορείς να κάνεις share megabyte, ξέρω εγώ. Οπότε έλεγες, έλα, μπορείς να μου στείλεις 100 megabyte, ξέρω εγώ, ή να απαντήσω στον τάκι. Ναι, τώρα σου στέλνω megabyte. Και το κάνεις έτσι, οπότε τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η υπηρεσία. Αλλά υπήρχε και ήταν ό,τι καλύτερο. Βέβαια, εντάξει, με το 0.facebook πολύ σωθήκαμε. Συγκριτικά τώρα, να πω την αλήθεια, η φτωρινή γενιά νέων, εκεί μεταξύ γυμνάσιο, λύκειο, δεν τη θεωρώ τόσο cringe όσο ήμασταν εμείς, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, άμα κάτσουμε και τα συγκρίνουμε, νομίζω ότι εμείς ήμασταν λίγο πιο cringe. Τότε λοιπόν υπήρχαν, όπως σας είπα, τα ποζέρια και οι κάγκουρες. Οι κάγκουρες ήταν όπως είναι και τώρα, δηλαδή δεν έχουν αλλάξει ούτε στιλιστικά, ούτε τις ίδιες μουσικές ακούν. Δηλαδή δεν είναι, είναι το ίδιο πράγμα που ήταν πάντα οι κάγκουρες. Τα ποζέρια όμως ήταν μια κατηγορία μόνα τους. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό βίντεο, ψυχουλές. Like και subscribe. Follow στο Instagram, follow στο TikTok. Σας παρακαλώ πολύ, όσοι είχατε τότε Facebook και ασχολιόσασταν, γράψτε μου στα σχόλια τι όνομα είχατε το Facebook. Ήταν πολύ ωραία. Όσοι τα ζήσατε λοιπόν, φαντάζομαι θα τα ξέρετε. Ελπίζω να σε έκανα πολύ ωραίο flashback. Έκανα στον εαυτό μου. Και με αφορμή το βίντεο που ανέβασα και στο TikTok με το 0.facebook, ήθελα πάρα πολύ να κάνω ένα αντίστοιχο βίντεο στο YouTube. Οπότε περιμένω λοιπόν τα σχόλιά σας. Και άμα γουστάρετε, πάμε για part 2. Πολλά φιλάκια, ψυχουλές! Μουα!